Λέγανε για φλερτ. Υπάρχει φλερτ. Καλά, φλερτ δεν υπήρχε. Καλά, και διάβασα ότι και εγώ ήμουν ένα διάστημα μαζί του. Το διάβασα και εγώ. Μια ήταν η Βρυδίκη και την άλλη ήμουν εγώ. Η Βρυδίκη ήταν η κυρία, το ξέρει. Για σένα υπήρχε η πιθανότητα να είσαι έγκυο. Γιατί είτε εσύ είτε η Λάουρα είτε η Βρυδίκη. Καταρχά, πριν έρθει, πέρασε να κάνει ένα υπερηχογράφημα. Κατά κανόνα να σα πω ότι δεν έχουμε περίοδο. Οπότε δεν γίνεται να μείνουμε έγκυο. Μα κόβεται η περίοδο σε όλε. Οπότε αυτά μας έλεγαν, και αυτό. Αυτά μας έλεγαν και άλλες θέσεις, μετά θα λένε ναι, εξαίρεση ήρθε. Κόβε αλλά... την περίοδο, θα πάρουμε ορμόνες για να ξαναέρθει η περίοδο. Γιατί μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, βρε εσύ, Σόφη. Δεν το ήξερα ούτε αυτό. Α, δεν σας το είχαν πει. Όχι. Ο γιατρός που ρωτήσαμε εκεί στα αθλήματα, μας είπε ότι μειώνουν τα ιστρογόνα και ανεβαίνει το τεστοστερόνι από άμυνα του οργανισμού για να μπορέσουμε να αντέξουμε και οι γυναίκες το ίδιο που μπορούν να αντέξουμε. Συγγνώμη, αυτό είναι κάτι επικίνδυνο, ας πούμε, έτσι. Μας είπαν όχι, δεν είναι επικίνδυνο. Ναι, αλλά για να χρειαστεί να πάρεις ορμόνες, ας πούμε, για να επανέλθεις. Και φαντάζομαι ότι έμεινα το μισό εγώ χρονικό διάστημα. Δύο μήνες. Δεν νομίζω ότι είναι τίποτα κακό. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν βγαίνουν καν η διαδικασία της ερωτικής διάθεσης. Όχι. Με τίποτα, Τίποτα. Λες και είμαστε όλοι ένα φύλο. Ζόμπι. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για τίποτα. Αφού και ο πολυπόθητος κύριος 4.000 είχε πει ότι. Ούτε καν το σκέφτομαι. Πώς γίνεται. Αλήθεια. Ρωτήστε τον Βαμβιέ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι σοβαρό. Εσείς δεν παρακολουθούσατε τις παλιά, είχατε ενδείξεις, ας πούμε, αν αυτό που λέτε αποκρίνεται. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Τι να σου πω. Δεν είδα κάτι. Ανατομικά μιλώντας. Ανθρωπολογικά. Ανθρωπολογικά. Το πιστεύεις ότι δεν κοιτάς ούτε καν τα σημεία. Πώς να το πω. Αδυνάτε κιόλας. Πολύ. Ναι, πολύ. Πολύ. Αδυνάτε να δεν αναδεικνύει το. Συγγνώμη. Τίποτα, κάτι δικά μας νέματα.